λύση δύο κρατών προωθεί η Άγκυρα και τα όργανά της στη Μεγαλόνησο. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεύλου Τσαβούσογλου με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με δηλώσεις του Τατάρ, δεν θα επιτρέψουμε ο λαός μας να επιστρέψει στην πρώτου 1974 περίοδο. Είπε συνεχίζοντας, δεν έχω πένα που θα υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα θέσει σε κίνδυνο το κράτος μας, την ελευθερία μας και την κυριαρχία μας, είπε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναφερόμενος στο ψευδοκράτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις για λύση δύο κρατών στην Κύπρο μας. Το μοντέλο συνομοσπονδίας που επιδιώκουν Τουρκία και Τατάρ δεν έχει γίνει αποδεκτό από τις Βρυξέλλες, όπως καταγράφεται μέσα από τη σχετική αλληλογραφία Ευρωπαίων αξιωματούχων προς τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Όπως διαβάζουμε στο Φιλελεύθερο, ο Σαρλ Μισελ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με πρόσφατη επιστολή του προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη, δεν αποδέχεται λύση η οποία να είναι εκτός των παραμέτρων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει προηγηθεί ανάλογο περιεχομένου επιστολή του ΙΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.